Οδηγούμαστε στο δεύτερο εισηγητή της συνεδρίας αυτής, ο οποίος είναι ο πατήρ Γεώργιος Απερινός. Τι να πει κανείς? Πράγματι, δεν μπορώ να πω τίποτα για τον πατέρα Γεώργη Κονταλινό. Είναι γνωστό σε όλους μας, κανείς δεν τον αγνοεί, είναι πάντα προστάρης, πάντοτε σε αίθουσες, σε συνεδριάσεις, σε ναούς, σε εκκλησίες, σε αμφιθέατρα, δίνει πάντοτε τον ομολογιακό λόγο. Παρακαλούμε, πατήρ Γεώργη, να έχετε το λόγο, να έχετε το λόγο και να μας πείτε τον πραγματικό ορθόδοξο λόγο σας. Το θέμα, όπως ακριβώς διασώζεται εδώ, άκουσα, είναι η θεολογική διάλογη και η αποτυχία τους. Και επειδή ο ίδιος συμμετείχε σε πολλούς διαλόγους, έχει εμπειρικό λόγο να μας πει. Σεβασμιότατε Προεδρεύων, σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί. Η Ορθοδοξία πιστή στην ταυτότητά της και στην αδιάκοπη ποιμαντική της πράξη απέναντι στους εξερχομένους από τους κόλπους της αιρετικούς και σχισματικούς, αμέσως μετά το σχίσμα του 1054 και μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, διεξήγαγε σειρά θεολογικών διαλόγων μαζί τους, μερευνώντας για την επιστροφή τους στην εν Χριστώ αλήθεια. Δεν καλούμε στους εαυτούς μας. Αμαρτωλοί είμαστε όλοι. Αιρετικοί δεν θέλουμε να είμαστε και δεν είμαστε. Καλούμε επιστροφή στην Εκκλησία την οποία εγκατέλειψα. Την πρώτου σχίσματος, δηλαδή Εκκλησία. Η θεολογική διάλογη με τον δυτικό χριστιανισμό άφησε μια σπουδαία κληρονομία, την οποία δεν μπορεί να παραθεωρήσει και στις σημερινές οικουμενικές σχέσεις της Ορθοδοξίας. Είμαι αποσπασματικός. Στα ορθόδοξα δογματικο-συμβολικά κείμενα της μετά το σχίσμα περιόδου εκφράζεται θετικά η ορθόδοξη πιστότητα στην αποστολικοπατερική παράδοση και αποκρούονται βάσει αυτής οι αιρετικές δυτικές πλάνες με μια αναδιατάρακτη συνέχεια και συμφωνία. Παρέμεινε έτσι ακμαία η ορθόδοξη αυτοσυνειδησία. Καθίσταται λοιπόν φανερό ότι μόνοι παραδεκτοί για τη βάση της επανενώσεως των ιονδήποτε απεσχισμένων είναι η απαραχάραξη ταυτότητα της ορθής πίστεως και η ανεπιφύλακτη αποδοχή της από τους ετεροδόξους. Τα κριτήρια αυτά αδράνησαν και χάθηκαν από τα τέλη του 19ου αιώνα, όριο το 1895. Είναι η απάντηση της εν Κωνσταντινούπολη Συνόδου προς τον Πάπα Λέοντα 13ο. Η αλλαγή πορείας αρχίζει στις αρχές του 20ου αιώνα, συμβαδίζουσα με τις διακυμάνσεις και μεταβολές στην παγκόσμια και κυρίως στην ευρωπαϊκή πολιτική. Υπάρχουν επίσημες διακηρύξεις για την οικουμενική κίνηση και τον οικουμενικό διάλογο. Οι επίσημες συναντήσεις ονομάστηκαν Οικουμενικός Διάλογος, ο οποίος κατά την ειλικρινή δήλωση του εκ των πρωτοπόρων του οικουμενισμού πρώην Αμερικής Ιακώβου απέβλεπε στην ένωση ή την προσέγγιση των εκκλησιών και κατόπιν γενικότερα των θρησκειών. Κάποιοι τα ομολογούν φανερά. Κατά την επίσημη προλίγων ετών δήλωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η Ορθόδοξος Εκκλησία έχουσα πλήρη συνείδηση της ταυτότητος και της ευθύνης αυτής, επέλεξε των επικοδομητικών θεολογικών διάλογων μετά των άλλων χριστιανικών εκκλησιών και ομολογιών δια την αξιόπιστον προβολή της Ορθοδοξίας εις των λοιπόν χριστιανικών κόσμων, αλλά και δια την ανασύνδεση των ετεροδόξων προς την κοινή θεολογική παράδοση της περιόδου των Οικουμενικών Συνόδων, επί τη προφανή ελπίδη επιστροφής αυτών εις την αποστολοπαράδοτον πίστη. Αυτά λέγονται. Ιδιαίτερα δε τονίζεται από τους οικουμενιστές μας ο κίνδυνος της απομονώσεως, κάτι που δεν απαντά από όσο γνωρίζω στην πρώτου 20ου αιώνα εκκλησιαστική μας γραμματεία. Είναι δε ένα επιχείρημα σχετιζόμενο με την προσωρινότητα του παρόντος αιώνος και τις ταπεινές τοποθεσίες του σε πλήρη αντίθεση με τον λόγο του Χριστού μας προς τους 12, όταν τον εγκατέλειψαν πολλοί εκ των μαθητών αυτού, μη και εμείς θέλετε υπάγει. Απομόνωσης υπάρχει εκεί όπου απουσιάζει ο Χριστός ως Ορθοδοξία.
Από την αρχή όμως εμφανίστηκαν και οι πρώτες ανησυχίες. Φοβούμενος την σχετικοποίηση της πίστεως, αισθάνθηκε την ανάγκη ως συνεργαζόμενος καταρχήν και καταρχάς με την οικουμενική προσπάθεια δογματολόγος καθηγητής Ιωάννης Καρμύρης να υπογραμμίσει τις ενστάσεις του. Ομοίως και ο αείμνηστος καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας. Αποκαλυπτική όμως, ιδιαίτερα δυναμική επίσης, είναι η κριτική για την οικουμενική κίνηση στο σύνολό της του Οσίου Πατρός Ιουστίνου Πόποβης και δείγματά της ακούσαμε προηγουμένως. Αλλά και η ιερά κοινότης του Αγίου Όρους, γράφοντας περί του διαλόγου Ορθοδόξων και Παπικών ήδη το 1967, εξέφραζε τις ανησυχίες της, εκφράζουσα σοβαρές επιφυλάξεις ως προς τις τυχόν συμπροσευχές που έγιναν πράξεις, συμμετοχάς εις λειτουργικάς και λατρευτικάς συνάξεις που έγιναν πρακτικές, εκατέρων και λοιπάς ενεργείας, οι οποίοι ενδέχεται να δώσουν την εντύπωση ότι η Μετέρα Ορθόδοξος Εκκλησία δέχεται τους Ρωμαιοκαθολικούς ως πλήρη Εκκλησία και τον Πάπαν ως κανονικόν επίσκοπο Ρώμης. Η ομολογητική κατάληξη των Αγιοριτών Πατέρων, το Άγιον Όρος, διακηρύσει ότι δεν πρόκειται να δεχθεί τετελεσμένα γεγονότα. Πιστεύουμε ότι αυτή είναι και σήμερα η πίστη του Αγίου Όρους. Υπάρχουν όμως και οι απόκριβες μεθοδεύσεις. Ελάχιστα αναφέρω. Πολύ ενδιαφέρον θα ήταν να γνωρίζαμε τι διημήφθη στις 5 Ιανουαρίου 1964 στα Ιεροσόλυμα μεταξύ του Πάπα Παύλου VI και του Πατριάρχου Αθηναγόρου, όταν συναντήθηκαν κατά την δήλωση του ιδίου του Πατριάρχη την 9η της νυχτός εις την οικία του Πάπα. Η περιγραφή του Αθηναγόρου του Πατριάρχου είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική. Επήγαμε οι δυο μας χέρι με χέρι στο δωμάτιό του και είχαμε μία μυστική ομιλία οι δυο μας. Τι είπαμε? Ποιος ξέρει τι λέγουν δύο ψυχές όταν ομιλούν? Εκάμαμε κοινόν πρόγραμμα, το υπογραμμίζω, με ισοτιμία απόλυτον, όχι με διαφορά. Ο καθένας μπορεί να δώσει λοιπόν τη δική του ερμηνεία στα λόγια αυτά. Αλλά οι μεθοδεύσεις δεν σταματούν εδώ. Όταν η περαιτέρω πορεία του διαλόγου επιβεβαιώνει την σύναψη συμφωνιών και προγραμματισμό στην πορεία Κωνσταντινούπολης και Νέας Ρώμης. Εξάλλου ο πρώην Αμερικής Ιάκωβος σε άλλη δηλωσή του ομολόγησε. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών προχωρεί προς πραγματοποίηση του σκοπού του δια του συγκερασμού πολιτισμών, θρησκειών και λαών. Είναι το πρόγραμμα, προγραμματική δήλωση και έκφραση του προγράμματος της νέας εποχής. Ό,τι όμως συμβαίνει στον χώρο του διαχριστιανικού διαλόγου ισχύει και για την διαθρησκειακή πολιτική μας. Και εδώ η γραμμή είναι δεδομένη από μακρού και καθοριστική. Ο μακαριστός Πατριάρχης Αθηναγόρας εξέφρασε την πεποίθησή του ότι, τα λόγια του, με την ενότητα των εκκλησιών βαδίζουμε και προς μία πανανθρωπότητα. Το ερώτημα δεν είναι η συνένωση όλων των λαών της γης υπό ένα ποιμένα, αυτό μας λένε συνεχώς, αλλά το ποιος θα είναι ο ποιμένας αυτός, θα είναι ο Χριστός. Είναι συνεπώς εξόφθαλμη η σύμπτωση αφήνοντα περί του κοινού ποτηρίου που ήταν πράξης κατά την ομολογία του Οικουμενικού μας Πατριάρχου Αθηναγόρου το 1971. Αυτά τα έλεγε σε κληρικούς εκ Γερμανίας και εξ Ηνωμένων Πολιτειών Ορθοδόξου. Είναι συνεπώς εξόφθαλμη η σύμπτωση με τους διαλόγους της Βυζαντινής περίοδου. Και εδώ τα κριτήρια είναι καθαρά πολιτικά τηρουμένων των αναλογιών. Κατά το περιοικουμενισμού διάταγμα της Β' Βατικανής, η κοινωνία όλων των επιμέρους εκκλησιών με την Εκκλησία της Ρώμης είναι αναγκαία προϋπόθεση για την ενότητα. Και αυτό το επαναλαμβάνω συνεχώς όταν το 2007 ετόλμησε ο πανεπιστημιακά συνάδελφος όλων εδών των παρισταμένων στην τράπεζα, καθηγητής Ράτσιγκερ, ο οποίος ήταν ο διευθύνων υπουργός, θα λέγαμε, της Ιεράς Εξετάσεως, σώζεται. Όταν είπε προς την τόλμησε να πει για την Ορθοδοξία ότι είναι ελληματική εκκλησία, διότι δεν δέχεται το προτείον και το αλάθητον του Πάπα. Αυτό στην φιλοσοφία, δεν κάνω τον έξυπνο, λέγεται πετίτσιο postulandum.
είναι αυτό το οποίο ζητούμε ως συμπέρασμα, το προβάλλουμε ως δεδομένο επιχείρημα. Δεν σεβόμεθα λοιπόν, δεν δεχόμεθα το πρωτίον και το αλάθητον, άρα η Εκκλησία των Αγίων Πατέρων και όχι του Παπαγιώργη του Μεταλλινού, η Εκκλησία των Αγίων Πατέρων είναι ελληματική Εκκλησία. Η καρποφορία των διορθωτών διαχριστιανικών διαλόγων και των πανθρησκειακών διαλόγων είναι αλγινή για την Ορθοδοξία. Κάθε προσπάθεια κρίνεται από τους καρπούς της. Αυτό ισχύει και για τον Οικουμενικό Διάλογο στο σύνολό του. Ποια είναι λοιπόν η καρποφορία του σε σχέση μάλιστα με την Ορθοδοξία και την ιερά υπόθεση της Χριστιανικής Ενότητος? Ο λόγος περί επιτυχίας ή αποτυχίας προϋποθέτει την αναφορά στις διαλεγόμενες πλευρές και στις τοποθεσίες τους. Διότι η επιτυχία σε μια περίπτωση μπορεί να λειτουργεί ως αποτυχία για την άλλη. Αφού λοιπόν στον Οικουμενικό Διάλογο εμπλέκονται δύο μεγέθη, Ορθοδοξία και Ετεροδοξία, με αυτόν τον γνώμονα θα απαντηθεί αρχικά το ερώτημα: πού οδήγησε ο Οικουμενιστικός Διάλογος μέχρι σήμερα? Έχει διαπιστωθεί από υπεροχικά χείλη ότι ο διάλογος διεξάγεται συμφώνως προς την κανονική παράδοση και την διαχρονική εκκλησιαστική πράξη δια τα σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας μετά τον Ετεροδόξο. Σημασία έχει, παρένθεση, πώς αυτά μπορούν να κατανοηθούν εις την εποχή της μεταπατερικής θεολογίας. Αν ο σκοπός δεν είναι η ενότηση της πίστεως και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, αλλά εκτρέπεται σε συμβιβασμούς οιουδήποτε χαρακτήρα, δεν μπορεί ο διάλογος να χαρακτηριστεί εν αληθεία. Η ορθόδοξη εκκλησιαστική μας πίστη, αντί να είναι το αμετακίνητο σημείο συναντήσεως των Ορθοδόξων με την ετεροδοξία, γίνεται στον διάλογο μαζί της ζητούμενο. Βεβαιώνεται όμως ιστορικά ότι στους μετά το σχίσμα διαλόγους το κριτήριο της πατερικής παραδόσεως αποτελούσε την αφετηρία ή και τον τελικό σκοπό κάθε θεολογικής συζητήσεως. Πρώτον, στους σημερινούς διαλόγους ουδής λόγος γίνεται για την επιστροφή των ετεροδόξων στη μία και αδιαίρετη Εκκλησία την οποία συνεχίζει η Ορθοδοξία στα πρόσωπα των Αγίων μας. Δεύτερον, παραλείπω την ανάπτυξη. Το ηχηρότατα διατυμπανιζόμενο ότι ο διάλογος ιδίως με την Λατινική Εκκλησία διεξάγεται επί ίσης όρης, αναιρείται στην πράξη, ενώ παράλληλα θέτει εν αμφιβόλο την αλήθεια της πατερικής παραδόσεως. Είναι μάλλον αυτή η έκφραση επί ίσης όρης ένα πρόσχημα για να καλύψει την δεινή μας θέση όταν οι συνομιλητέ μας διαλέγονται από θέσεως ισχύως. Τρίτον, οι ηγέτες μας στο διάλογο ενεργούν ως να έχει γίνει η ένωση, όπως φανερώνει η χρησιμοποιούμενη γλώσσα. Είναι δυνατόν, λόγου χάρη, ο νεοαριανισμός, κατά τον όσιο Ιουστίνο Πόποβιτς, δηλαδή ο παπισμός, να αποκαλείται αδελφή και πλήρης εκκλησία? Στο Βαλαμάν, όπως ακούστηκε, ανεγνωρίστη ο παπικός θεσμός ως έχει ως αδελφή εκκλησία. Και στο Πόρτο Αλέγκρε το 2005 έγινε αποδεκτή η προτεσταντική εκκλησιολογία χωρίς επίσημη αντίδραση κάποιας τοπικής ιεραρχίας. Τέταρτον, η αναγνώριση της εκκλησιαστικότητας ετεροδόξων ομάδων σημαίνει ότι ο διάλογος νοείται ως αμοιβαία αναγνώριση. Και στους όρους τους ξένους είναι αυτό, συγγνώμη δεν επιδεικνύμα, αλλά το ξέρουν και τα μικρά παιδιά, «Gegen seitige Anerkennung», ναι, οι Γερμανοί, και «mutual recognition», αμοιβαία δηλαδή αναγνώριση. Πέμπτον, σύμπτωμα θλιβερό του μέχρι σήμερα διαλόγου είναι η ευρύτατη χρήση εκ μέρους μας των όρων «διηρημένη εκκλησία» και «διευρυμένη εκκλησία» για την διευκόλυνση της ενωτικής πορείας αλλά εις βάρος της αληθείας. Έκτον, αυτόν τον χαρακτήρα έχουν αυθαίρετες ενέργειες όπως η άρση των αναθεμάτων του 1054, χωρίς όμως επιστροφή της Ρώμης στην κοινή πρώτου σχίσματος πίστη. Αυτό όμως συνιστούσε σε ορθοδόξους κληρικούς της Ευρώπης και τον είπα το 71, όπως είπα, και ο Πατριάρχης Αθηναγόρας. Δηλαδή την μυστηριακή διακοινωνία ελεύθερα μετά τον ετεροδόξο.
κατά την θαραλέα δήλωση του Αγίου Ναυπάκτου, είναι εκτροπή από την Ορθόδοξη πίστη και την θεολογία των πατέρων, τα λόγια του, η αποδοχή της Δευτέρας Βατικανής Συνόδου εκ μέρους Ορθοδόξων θεολόγων. 7. Έστω και αν υποστηρίζεται ότι η αναγνώριση του βαπτίσματος θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του θεολογικού διαλόγου, η καταξίωση της βαπτισματικής θεολογίας γίνεται σήμερα de facto. 8. Φτάσαμε στην κατακριστική χρήση της περί δύο πνευμόνων θεωρίας. Και ναι μεν, επικαλούνται οι οικουμενιστές τον πατέρα Γεώργιο Πτωρόφσκι και την αναφορά του στην πρώτου σχήματος κατάσταση. Στου κύκλους όμως των οικουμενιστών μας επεκτείνεται η χρήση της φράσεως και στη μετά το σχίσμα χριστιανοσύνη. 9. Δεχόμεθα σιωπηρά τις παπικές μεθοδεύσεις για την επιτάγχυση της ενωτικής προσπάθειας. Μέσα στα τεχνάσματα του παπισμού είναι και η αντιμετώπιση του σπουδαίου και θεμελιώδους θεολογικού ζητήματος του Φιλιόφε. Πάπας προηγούμενος, όχι ο προηγούμενος, έλεγε γιατί να επιμείνουμε εις το σύμβολο Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, αφού μπορούμε να δεχθούμε το αθανασιανόν κείμενο. Αν θέλεις μήλον έπαρε, αν θες κηδώνει φάγε, έλεγαν οι Βυζαντινοί προγονείς μας. Καταφεύγουν 10 οι οικουμενιστές μας σε κάθε μεθόδευση για την αναγνώριση και επιβολή του παπικού πρωτίου, αφού ουδε μία διάθεση υπάρχει εκ μέρους του Βατικανού για την ειλικρινή κατάργησή του, εφόσον αποτελεί το ισχυρότερο έρισμα και έκφραση της παπικής απολυταρχίας. Ένα δείγμα του στάτους, της καταστάσεως, της δυτικής και κυρίως της παπικής θεολογίας είναι η επίσημη κατήχηση του Βατικανού που έχει μεταφραστεί σε πλήστες γλώσσες, ίσως σε όλες τις γλώσσες του κόσμου και επιμελητής της συγκροτήσεώς της ογκώδες βιβλίου ήταν ο καρδινάλιος Ράτσιγκερ ως καθηγητής ομότιμος του Πανεπιστημίου του Μονάχου. Εκεί βλέπουμε ότι δεν υπεχώρησαν ούτε σε ένα σημείο. Αλλάζουν όμως τα ονόματα, ξαναβαπτίζουν. Ξέρετε πώς ονομάζονται τα συγχωροχάρτια? Λυσίπινα. Λίο τα σπινά. Δεν είναι συγχωροχάρτια, είναι λυσίπινα. Στην επίσημη και ανεπίσημη 11 γλώσσα των οικουμενιστών μας, ο Πάπας εκλαμβάνεται ως κανονικός επίσκοπος, φορέας αληθινής ιεροσύνης, όσα ευρισκόμεθα στην πρώτου σχίσματος περίοδο. 12. Ανάλογα είναι τα ως τώρα αποτελέσματα και του διαθρησκειακού διαλόγου. 13. Τι δεν αναλεχθεί για την οδυνηρή υποχώρηση στην επιμονή του Βατικανού να συμμετέχει στον διάλογο και η Ιουνία. Έχουν λεχθεί και θα λεχθούν περισσότερα. 14. Είναι καταφανές πλέον ότι με την οικουμενιστική ιστερία κατευθυνόμεθα, αν δεν έχουμε ήδη φτάσει, σε μια ομοσπονδιακή ενότητα με την δυτική αιρετική πανσπερμία, στερούμενη κάθε δυνατότητα επηρεασμού των συνομιλητών μας, ενώ αντίθετα βιώνονται καταστάσεις εκοσμίκευσης και αποσχριστιανοποίησης των Ορθοδόξων. Πώς η αιρετική αλήθεια μετεστράφησαν στην Ορθοδοξία? Και εκείνοι που γίνονται, προέρχονται, έρχονται στην Ορθοδοξία και καταφεύγουν στο Άγιο Όρο για να βαπτιστούν, να ενταχθούν ορθά εις το σώμα του Ιησού Χριστού, εκείνοι είναι αποτέλεσμα των ιεραποστολικών ενεργειών ταπεινών παπάδων κυρίως και ελαχίστων επισκόπων έξω από την Ελλάδα. Σε αυτό το θλιβερό λοιπόν αποτελέσματα, έφτασε η συμμετοχή της Ορθοδοξίας στον Οικουμενικό Διάλογο. Παραλείπω παραθέματα σημαντικότατα του Αγίου Ναυπάκτου και του Σεβασμιωτάτου Πυραιός κυρίου Σεραφείμ. Το επιχείρημα ότι με την συμμετοχή μας προσφέρεται βοήθεια στους ετεροδόξους να βρουν το δρόμο της επιστροφής στην αλήθεια αποδεικνύεται έολο. Θα μπορούσε να θεωρηθεί ορθό αν δεν συνέβαινε το αντίθετο. Τελειώνω. Ποια είναι λοιπόν η τελική αποτίμηση των οικουμενικών σχέσεων? Επιτυχία του διαλόγου θα ήταν η πρόοδος στην εναλυθία συνάντηση. Εν τούτης η ποικιλώνυμη αίρεση έγινε δεκτή ως εκκλησία και όχι μόνο σε επίπεδο προσωπικό, αλλά και από τις κατατόπους εκκλησιαστικές ιεραρχίες και συνόδου. Αυτό εκφράζει κυρίως η χρησιμοποιούμενη στα σχετικά έγγραφα ορολογία. Συνεχώς αυξάνει η σχετικοποίηση της Ορθοδόξου πίστεως και παραθεωρείται η μοναδικότητα και αποκλειστικότητά της στην ιερή υπόθεση της σωτηρίας.
Με την χρησιμοποιούμενη αντιπατερική γλώσσα, τις αντικανονικές συμπροσευχές, τις κοσμικού και πολιτικού χαρακτήρα εκατέρωθεν επισκέψεις και επαφές, αυξάνει συνεχώς η άμβληση των διαφορών εις την πίστη και επέρχεται η ισοπαίδωση της Ορθοδοξίας. Είναι δυνατόν λοιπόν όλα αυτά να θεωρηθούν επιτυχία της Ορθοδοξίας του Χριστού και των Αγίων Του, όταν ο μόνιμος σκοπός της εις τους αιώνες είναι η επιστροφή των ετεροδόξων, αιρετικών και των αλλοθρήσκων εις την πείμνη του Χριστού. Ο οικουμενισμός και οι διάλογοι του υπό την σημερινή μορφή και πορεία τους είναι αποτυχία θλιβερά της Ορθοδοξίας στην αγιοπατερική εκδοχή της. Η Ορθοδοξία των Οικουμενιστών μας αποδεικνύεται εμπεγμός και απόρριψη της Ορθοδοξίας των Αγίων και της ποιμαντικής της. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά του διαλόγου. Αν για την Αποστολικοπατερική πίστη ο διεξαγόμενος Οικουμενικός Διάλογος στο σύνολό του είναι αδιαμφισβήτητη αποτυχία, ταυτόχρονα όμως συνιστά, έτσι τουλάχιστον θεωρείται, επιτυχία, έστω και θανατηφόρο για τους Οικουμενιστές μας και τους ετεροδόξους. Διότι προάγει τις επιδιώξεις και τους στόχους τους, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα τα σχέδια της νέας εποχής και των οργάνων της, φανερών και αφανών. Διακονείται πιστά και προωθείται μια υπόθεση πνευματικού θανάτου στην συνέχεια της στάσεως των ομιτιζόντων ενωτικών προ και μετά το σχίσμα. Ένα λοιπόν είναι γεγονός. Οι πατερικά ορθόδοξοι, ταπεινοί και καθημαγμένοι από τις εναντίον τους επιθέσεις, κυρίως τα ηλεκτρονικά μέσα, δικαιώνονται συνεχώς και περισσότερο, έχοντας την τιμή να βαδίζουν στα ίχνη των ομολογητών και μαρτύρων της πίστεώς μας και των μεγάλων ηγετών του αντιαιρετικού μας αγώνος, Φωτίου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Παλαμά και Μάρκου του Ευγενικού. Λοιπόν, απόκειται αυτής ο της δικαιοσύνης Στέφανος, για τον οποίον φροντίζουν οι ηγέτες του Οικουμενισμού, εξαγγέλλοντας πρόσφατα την ηλυμένη ήδη απόφαση για την πάταξη των ανθισταμένων και αντιδρόντων στην ψευδένωση πατερικών Ορθοδόξων. Κλείνουμε να πιστεύουμε ότι η Πανορθόδοξος Σύνοδος κινδυνεύει να χρησιμοποιηθεί, αν γίνει όπως ελέγχθη, ως μέσον των Οικουμενιστών για την πανηγυρική καταξίωση του Οικουμενικού Διαλόγου και όλων των παραπάνω νεανιευμάτων του. Αν ας επαγρυπνεί λοιπόν ο φύλαξης της Ορθοδόξου Πίστεως, δηλαδή το εκκλησιαστικό σώμα, κλήρος και λαός, και ο μοναστικός μας κόσμος που γνωρίζει διαχρονικά να αντιμετωπίζει τις δυνάμεις εκείνες για τις οποίες μας έχει ήδη προειδοποιήσει ο Απόστολος Παύλος στο 20ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων. Οι λύκοι που θα εσβάλλουν αλλά και θα προέλθουν από τους κόλπους της Εκκλησίας. Αν δεν αναθεωρηθεί συνεπώς η πορεία του ενωτικού διαλόγου, κάτι που θα ισοδυναμούσε βέβαια με θαύμα μέγα, και δεν ανακαιριστεί ο κατήφορος που άρχισε επί Πατριαρχίας Αθηναγόρου, η συνέχεια των οικουμενικών σχέσεων θα είναι ακόμη οδυνηρότερη για τους Ορθοδόξους. Ευχαριστούμε τον Πατέρα Γεώργιο Μεταλλινό, διότι πέρα από τα σωστά τα οποία είπε, συγχρόνως κράτησε και την ώρα του, περίπου 2 λεπτά υπερεύει, αλλά είναι μέσα στο πλαίσιο της ώρας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός, όπως είπα και στην αρχή, γνωστός, έχει σαφέστατη γνώση της ιστορίας, έχει σαφέστατη γνώση της θεολογίας, αλλά έχει επίσης σαφέστατη γνώση και της πραγματικότητας, της εικόνων πραγματικότητας, γι' αυτό και ομιλεί με τα γνώμης και με τα γνώσεως και με τα λόγω γνώσεως. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε.